Καλή χρονιά στους φίλους του Μύκονος FM. Ευχόμαστε από την Νάξο, από το ΔΑΚ Νάξο, από όπου θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της Α κατηγορίας Κυκλάδων, το εξαναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής. Οι δύο ομάδες σε συνεννόηση τότε είχαν ζητήσει την αναβολή του πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Σήμερα λοιπόν επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση της Α κατηγορίας με αυτό το παιχνίδι για να ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική. Ο Παναξιακός υποδέχεται τον ΑΟ Μυκόνου σε ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ δυνατό, ένα παιχνίδι ιστορικό. Δύο ομάδες οι πιο δυνατές με τη μεγαλύτερη ιστορία στις μεγαλύτερες κατηγορίες, θα έλεγα, ότι σήμερα συγκρούνται στο γήπεδο εδώ στο Νάξο. Καρατσάς με Αργυρίου αλλάζουν την μπάλα. Επιστρέφουν στον Παπά. Λάθος του τελευταίου, κλέβει ο Λίκα. Τρίπλες, μπαίνει στην περιοχή από δεξιά σου. Πρώτη καλή λοιπόν στιγμή στο παιχνίδι με το Λίκ. Ο Παπάς έδιωξε στικτοδός με τα πόδια. Συνεχίζει να πει την πίεση ο Παναξιακός. Βατρακοκύλης, Πολυκρέτης, μπαίνει στην περιοχή. Περνάει από το βρίσκει μπροστά του. Σωτήρια παρέβαση τελευταία στιγμή από τον Αλεξανδρόπουλο. Και έχουμε το κόρνερ. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Κάνει φάουλ, πες γρήγορα τώρα ο Μικόν με τον Αλεξανδρόπουλο να μπαίνει από δεξιά στην περιοχή. Τσερέπας και έχουμε το 1-0. Έχουμε το 1-0 για τον ΑΟ Μικόνου. Ήταν ο Αλεξανδρόπουλος που μπήκε έξυπνα από τα δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παναξιακού. Έβγαλε μια σιρτή κάθετη παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσερέπας εκεί βέβαια με την ποιότητα που διαθέτει δεν είχε πρόβλημα και από κοντά νίκησε τον Τζουκαλά. Στο 13ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης ο ΑΟ Μυκόνου ανοίγει το σκορ με το Σερέπα να κάνει το 0-1. Ο ΑΟ Μυκόνου που έψαχνε αρκετή ώρα αυτό το γκολ δούλευε έξω από την περιοχή του Τσουκαλά. Έξω να περάσει η μπάλα για τον Μπίνχη. Μπίνχη που θέλει να μπει στην περιοχή του ΑΟ Μυκόνου. Επιτρείται από τον Αλεξανδρόπουλο. Μπίνχη στο δεύτερο δοκάρι. Βατρακοκύλης κεφαλιά. Καλή ευκαιρία θα λέγαμε. Αυτή η κεφαλιά του Μπίρχη πέρασε μισό μέτρο. Πάλι παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Κριτικός. Έχει σηκωθεί offside τη σημαία από απέναντι. Πετυχαίνει τον γκολ ο Κριτικός. Αλλά όπως σας είπα η σημαία είχε σηκωθεί έγκαιρα από τον κύριο Νεοκοσμίδη. Στο 26ο λεπτό λοιπόν ο Κριτικός σκοράρει για τον Παναξιακό. Αλλά το λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα μια βαθιά μπαλιά στο Χιλάι, ο οποίος μπαίνει απειλητικά στην περιοχή. Χιλάι φεύγει από το εμπόδιο του Βιλαντώνη, γυρίζει την μπάλα στο Μύρτινα και έτσι απλά έχουμε το 0-2 από το Μύρτινα. Το 0-2 λοιπόν για τον ΑΟ Μυκόνου, ο οποίος ΑΟ Μυκόνου χτύπησε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, με το Χιλάι να κλέβει την μπάλα, να μπαίνει στην περιοχή, να περνάει στην κούρσα το Βιλαντώνη και ψύχραμα να γυρίζει την μπάλα στο Μύρτινα, ο οποίος ακολουθούσε σαν τρέιλερ, μπήκε από το ύψος του πέναλτι και με ψύχρωμο πλασέ έκανε το 0-2 στο 42ο λοιπόν λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μύρτινας βάζει και αυτό στο όνομά του, στον πίνακα το σκόρερ, με τον ΑΟ Μυκόνου να πάει με ένα πάρα πολύ δυνατό προβάδισμα στα αποδυτήρια, στην ανάπαυλα. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας εδώ στο ΔΑΚ Νάξου και έχουμε άμεσα με τη σύνδεσή μας έχουμε πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Παναξιακός. Ο Παπάς βγήκε εκεί επικίνδυνα στο γκόλα, έβαλε τα χέρια του, ο επιθετικός του Παναξιακού έπεσε στην περιοχή και ο κύριος Μαθιωδάκης έδειξε άμεσα την άσπρη βούλα. Λίγα δευτερόλεπτα με την έναρξη λοιπόν του δευτέρου μέρους έχουμε πέναλτι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν περάσει ούτε 20-25 δευτερόλεπτα από το σφύριγμα, το πρώτο σφύριγμα στο δεύτερο μέρος, όπου ο Παναξιακός μπαίνει κερδίζοντας ένα πέναλτι με το γκόλα. Βλέπω τον Πολυκρέτη τώρα να έχει την μπάλα και να τη στείνει. Παράσχονται και οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη του Παναξιακό, έχει μπει ο γιατρός εντός αγωνιστικού χώρου. Θα πρέπει να διορθώσω, είναι ο Λίκα ο οποίος ανατράπηκε στην περιοχή. Ο Δημήτρης ο Λίκα λοιπόν είναι αυτός που ανατράπηκε. Φίλες και φίλοι του Μύκονος FM,
Στο ούτε συμπληρωμένο λοιπόν το πρώτο λεπτό της επανάληψης, ο Παναξιακός έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Ο Πολυκρέτης είναι απέναντι στον Παπά αυτή τη στιγμή. Πολυκρέτης, Παπάς, Πολυκρέτης και έχουμε το 2-1. Έχουμε λοιπόν το 2-1 για τον Παναξιακό στο 46 με τον Πολυκρέτη να είναι εύστοχος στο πέναλτι. 1-2 λοιπόν η ομάδα της Νάξου και το παιχνίδι παίρνει νέο τροπή, αποκτά νέο ενδιαφέρον. Ο Παναξιακός λοιπόν μπαίνει με το καλημέρα στο δεύτερο μέρος σκοράροντας. Τώρα κάτοχος μπάλας, ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναξιακού θα λέγαμε. Θέλει να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει, Λίκα βγάζει στο δεύτερο δοκάρι, στο πρώτο δοκάρι συγγνώμη, ο Παπάς εστικτοδός διώχνει με γροθιές. Καλή στιγμή για τον Παναξιακό. Με προϋποθέσεις, αν περνούσε η μπάλα εκεί θα υπήρχαν προβλήματα. Ο Μικόνου. Καλή λοιπόν ευκαιρία για τον Παναξιακό που έχει ένα κερδισμένο κόρνερ τώρα με τον Πολυκράτη. Μπάλα περνάει από όλους. Ο Βιλαντώνης βρέθηκε στην πορεία της. Δεν μπόρεσε να τη σπρώξει τα δίκια του Παπά. Δεύτερη καλή στιγμή στην ίδια φάση για τον Παναξιακό. Της επίσημης σελίδας που διατηρεί στο Facebook αυτή τη στιγμή. Μονομαχίες, Αλεξανδρόπουλος βγαίνει κερδισμένο, σουτ και έχουμε το 1-3 για τον ΑΟ Μικόνου. Ο Αλεξανδρόπουλος μπήκε σφήνα ανάμεσα στους αμυντικούς του Παναξιακού οι οποίοι αδράνησαν για ακόμα μία φορά και με το αριστερό στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης στην κλειστή γωνία του Τσουκαλά με ένα δυνατό σουτ από κοντά έκανε το 3-1. Να λοιπόν που ο Μικόνου στη μοναδική στιγμή που δημιούργησε στο δεύτερο μέρος βρήκε τον τρόπο να σκοράρει με τον Αλεξανδρόπουλο. Αδράνεια λοιπόν και πάλι στην άμυνα του Παναξιακού. Δεν χαρίζουν οι παίκτες του ΑΟ Μικόνου, πολύ αποτελεσματική στην τελική προσπάθεια. Ιασονίδης, ένα γέμισμα στο Μανολά, πιάνει καλή κεφαλιά ο τελευταίος. Καλή στιγμή για τον Παναξιακό με τον νέο εισελθόντα στο παιχνίδι Μανολά. Μετά από αυτό το γέμισμα του Ιασονίδη, Σερέπας γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Πολύ όμορφη ενέργεια από το Σερέπα, σουτ. Δυνατό σουτ με υπερένταση ο Τσουκαλάς. Και αφού βρήκε και η μπάλα, πέρασε λοιπόν στο παιχνίδι ο Ράγια. Τα αδέλφια Ράγια και τα δύο τώρα στον αγωνιστικό χώρο και μια σημαντική στιγμή τώρα. Όσο λέγαμε την αλλαγή, μια βαθιά μπαλιά, ο Μανολάς βρέθηκε απέναντι στον Παπά και με κεφαλιά έστειλε και πάλι την μπάλα λίγο. Τροφοδοτεί το Ράγια, δύο μένα Ράγια και Σερέπας απέναντι στο Τσουκαλά, βγαίνει εστικτοδός ο τερματοφύλακας του Παναξιακού, ο Γιάννης ο Τσουκαλάς και διώχνει την μπάλα, τώρα κάνει μια κούρσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί πάρει την μπάλα, θέλει να τα κάνει όλα μόνος να γίνει ήρωας. Έχει χαθεί η μπάλα τώρα, ο Σερέπας βγαίνει πλεονεκτικά. Βιλαντώνης, Πολυκρέτης, μια περίεργη φάση που σίγουρα θα τη δούμε στο βίντεο. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Μαθιουδάκη που βρίσκει νικήτρια την ομάδα του ΑΟ Μικόνου εδώ στην Άξο. Ο εξαναβολής αγώνας λοιπόν της 10ης αγωνιστικής κρίθηκε υπέρ του Μικονιάτικου Συλλόγου με 1-3. Να επαναλάβουμε τους σκόρερ που είναι ο Σερέπας στο 13ο λεπτό, ο Μύρτινας στο 42ο λεπτό, ο Παναξιακός μείωσε με τον Πολυκρέτη στο 46 και στο 72 ο Αλεξανδρόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 1-3 για τον ΑΟ Μικόνου που μάζεψε ακόμα ένα τρίποντο, έφτασε στους 16 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ο Παναξιακός παρέμεινε στους 11 και την επόμενη Σαββατοκύριακο συνεχίζουμε κανονικά με πρωτάθλημα Α κατηγορίας. Αυτά από τον Σπύρο το Μάκαρη που ήταν στο μικρόφωνο.